βιώνουμε μια προεκλογική περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από μια πολιτική αντιπαράθεση η οποία δεν έχει καμία ουσία για τα προβλήματα του ελληνικού λαού, αλλά και μια, πολιτική, και μια προεκλογική περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από πολιτική βία έντερ και κύθερ. Δυστυχώς, οι δύο νέοι πόλοι εξουσίας, το μόνο που τους απασχολεί είναι αν θα συζητήσουν μεταξύ τους και το πότε, και από την άλλη μεριά, κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις επιδιώκουν ένα νέο εμφύλιο και εξηγούν στον ελληνικό λαό τα πιο κοινώδη συστήματα που υπάρχουν. Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς είναι ότι ο λαϊκός συναγερμός αποτελεί την εναλλακτική πολιτική πρόταση, αποτελεί μια λύση, μια φωνή, η οποία χρειάζεται να είναι στο ελληνικό κοινοβούλιο και αποτελεί τη μόνη φωνή της λογικής. Εμείς καλούμε τους ψηφοφόρους του κόμματος και απευθύνομαι στη βάση του λαϊκού συναγερμού να στηρίξουν την προσπάθειά μας, απαιτείται ακόμα λίγη προσπάθεια και να τα καταφέρουμε. Απευθύνομαι στους ψηφοφόρους του λαϊκού ορθόδοξου συναγερμού που κάποτε μας ψήφισαν και φύγαν από κοντά μας και τους καλούμε να έρθουν πάλι μαζί μας για το λόγο ότι τώρα τους χρειαζόμαστε πιο πολύ από ποτέ και ότι έχουν καταλάβει για τα λάθη μας. Και απευθύνομαι σε όλο τον ελληνικό λαό λέγοντάς του ότι δυστυχώς εάν αφήσουμε αυτές τις πολιτικές δυνάμεις που δείχνουν μια σαφή αδιαφορία για τα προβλήματα του κόσμου και το μόνο που τους νοιάζει είναι το στενό κομματικό συμφέρον, η πατρίδα μας δεν έχει κανένα απολύτως μέλλον. Λυπούμε που το λέω, αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη συζητούνται απίθανα πράγματα, μιλάνε για πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης, κάτι που σημαίνει ότι οι κρατικοί προϋπολογισμοί θα βγαίνουν από τις Βρυξέλλες και θα πρέπει από εκεί πέρα να καθορίζονται οι οικονομικές πολιτικές των χωρών. Μιλούμε για προκλητικές ασκήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή που κανείς δεν μιλάει. Και το μόνο που ασχολούμαστε είναι αν ο κ. Κασιδιάρης έδινε την κυρία Κανέλη ή αν θα κάνει την πέη του κ. Τσίπρα και τον κ. Σαμαρά. Λυπούμαστε για αυτή την κατάσταση. Ο λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός, το αναλαμβάνω, αποτελεί τη μόνη φωνή της λογικής και τη μόνη φωνή της συνέπειας.